Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε εξωφρενικά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων σε πολλά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας και θα δούμε το γιατί με την βοήθεια του Κώστα Κετσίτση. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, και όταν μιλάμε για εξωφρενικές τιμές, εννοούμε για τιμές οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Πού εντοπίζονται αυτές τις τιμές? Κυρίως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στις περιοχές κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε παραδοσιακά ακριβές περιοχές όπως είναι το Κολονάκι και η Πλάκα, αλλά και σε περιοχές όπως βέβαια μας έχουν συνηθίσει τέτοια φαινόμενα, όπως είναι το Κουκάκι. Το Κουκάκι είναι μια περίπτωση από μόνο του, λένε οι μεσίτες. Έχει πάρει τα πάνω του. Έχει πάρει πάρα πολύ τα πάνω του. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και αυτό κυρίως λόγω του τουριστικού ρεύματος, το οποίο προτιμά το Κουκάκι, κυρίως για το Airbnb, για τις πλατφόρμες δηλαδή ενοικίασης διαμερισμάτων σε τουρίστες, που έχει εκτινάξει τις τιμές σε επισφαιόρητα ύψη. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, Γκαρσονιέρα 31 τετραγωνικά μέτρα, η οποία νοικιάζεται το μήνα για 1050 ευρώ. Διαμέρισμα 56 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο νοικιάζεται 1600 ευρώ το μήνα. Εξωφρενικές τιμές. Βέβαια, πρόκειται για διαμερίσματα τα οποία είναι όλα πλήρως ανακοινισμένα, είναι πλήρως επιπλωμένα. Είναι δηλαδή και αυτά, χωρίς να το λένε βεβαίως αγγελίες καταχώρησης, είναι έτοιμα προς αξιοποίηση για να το αξιοποιήσει κάποιος στις πλατφόρμες Airbnb. Αυτό βέβαια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων διαμερισμάτων στο Κουκάκι. Για ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να μείνουν κανονικά, να νοικιάσουν για να μείνουν εκεί πέρα. Δεδομένου ότι τα περισσότερα διαμερίσματα αξιοποιούνται μέσω Airbnb. Και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά ενδεχομένως αποτελέσει πρόβλημα άμα γενικευτεί αυτό το φαινόμενο. Πρόβλημα το οποίο έχουν αντιμετωπίσει και άλλες πόλεις της Ευρώπης. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Βαρκελόνης, όπου πραγματικά είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρουν οι κάτοικοι της Βαρκελόνης σπίτι μέσα στο κέντρο λόγω του Airbnb. Σε μια λογική τιμή. Σε μια λογική τιμή, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει το διαμέρισμά του, επιλέγει πώς θα το αξιοποιήσει, και βέβαια αναμένουμε και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να ισχύσει ο νόμος ο οποίος έχουν βάλει, που βαβάζει κόφτη ουσιαστικά στα έσοδα που μπορεί να έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο από την Airbnb.